Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη νέα μας εκπομπή, στο νέο μας κανάλι, στο ένα channel Καβάλα. Η νέα μας εκπομπή ονομάζεται «Μαγειρεύουμε απλά». Και αυτό που θέλω να σας τονίσω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι πραγματικά για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε αυτήν την εκπομπή, τη φανταστική εκπομπή, που στο μέλλον θα δείτε ότι πραγματικά είναι έτσι όπως τα λέω, δουλέψαμε πολύ σκληρά. Και εγώ και τα παιδιά, αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι έχω τρεις σκηνοθέτες μέσα στο στούντιο και ένας φυσικά στο κοντρόλ, στο οποίο μας κατευθύνει. Αυτή η εκπομπή στήθηκε και ονομάστηκε «Μαγειρεύοντας απλά», γιατί πραγματικά θέλουμε να δείξουμε όλα μας τα μυστικά και να συνδυάσουμε την κουζίνα, την επαγγελματική, με την ερασιτεχνική. Αυτό που θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε την κουζίνα και απευθύνομαι ειδικά στους νέους που θέλουν να μαγειρέψουν, αλλά πραγματικά για τον αλφαβήτα λόγο αποθαρρύνονται από ορισμένους, από ορισμένες, θα έλεγα, είτε τηλεοπτικές εκπομπές, είτε ακόμα και από το σπίτι, ότι πραγματικά δεν είναι για να μαγειρεύουν. Εγώ σας λέω ότι εδώ θα σας δείξω τρόπος, θα σας δείξω τεχνικές πώς θα μπορείτε να μαγειρεύετε απλά, υγιεινά και πάνω απ' όλα με την εποχή έτσι όπως τα τελευταία 10 χρόνια ζούμε, να είναι οικονομικές. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας παρουσιάσω τη συνταγή μου και την τη συνταγή, με συγχωρείτε, και έχω και εγώ λίγο track, αλλά σίγουρα έχετε και εσείς track. Πριν ξεκινήσω, θα έλεγα, τη συνταγή να σας την παρουσιάσω και τα υλικά φυσικά τα οποία θα, με τη βοήθεια των σκηνοθετών μου, πάμε να δούμε μια στιγμή τα υλικά μας και επιστρέφοντας θα ξεκινήσουμε να παρασκευάζουμε και να παρουσιάζουμε τη συνταγή. Στήθος κοτόπουλο με ταλιατέλες αλλά κρέμ. 4 τεμάχια στήθος κοτόπουλο, 500 γραμμάρια ταλιατέλες, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 4 με 5 μανιτάρια, 4 φέτες προσούτο, 100 γραμμάρια γάλα 3,5% λιπαρά, 100 γραμμάρια παρμεζάνα, 50 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, μπαχάρι, 1 κρεμμύδι κομμένο καρέ, 1 κολοκυθάκι, 3 με 4 κλωναράκια μαϊντανό, 2 με 3 φύλλα δυόσμο, φρέσκο θυμάρι και δεδρολίβανο. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τη συνταγή μας, είδαμε τα υλικά μας. Είναι απλή η συνταγή με ορισμένες τεχνικές, τις οποίες πραγματικά βλέποντας να παρασκευάζω αυτή τη συνταγή, θα δείτε πόσο απλά και πόσο γρήγορα μπορείτε να ετοιμάσετε μια γκουρμεδιάρικη, θα έλεγα, όπως την αποκαλούν πολλοί συνάδελφοι, συνταγή, πόσο απλά θα μπορέσετε να την παρασκευάσετε στο σπίτι σας. Θα κάνουμε σήμερα στήθος κοτόπουλο, το οποίο θα το ψήσω σε σκαροτίγανο και θα το συνοδεύσουμε με ταλιατέλες, οι οποίες οι ταλιατέλες είναι, θα έλεγα, για μένα είναι από τα αγαπημένα μου, από τα πιο αγαπημένα μου ζυμαρικά, το λαζανάκι και οι ταλιατέλες. Όχι ότι τα άλλα δεν τα τρώμε, όλα τα τρώμε, εγώ γενικά είμαι μακαρονάς. Και θα τα συνοδεύσουμε, είπαμε, με ταλιατέλες και παράλληλα, όπως θα παρασκευάσουμε με ένα σκαροτίγανο και μια τηγανούλα και με μια κατσαρόλα με ζεστό νεράκι, θα δείτε πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και να παρασκευάσουμε μια ωραία, απλή και υγιεινή συνταγή, η οποία θα περιέχει λαχανικά, θα περιέχει το ζυμαρικό, δηλαδή θα έχουμε τα αμινοξέα και τις πρωτεΐνες που χρειαζόμαστε από τα λαχανικά μας, θα έχουμε τα ζυμαρικά μας, τα οποία ξέρουμε ότι ο άμυλος είναι κάτι, θα έλεγα, πολύ σημαντικό για τον οργανισμό. Αν έχουμε έλλειψη από άμυλο, δεν θα μπορέσει να δουλέψει και το κεφάλι μας. Και έχουμε μια υπέροχη πρωτεΐνη, την οποία την έχω ψωνίσει σήμερα από το ακροπολείο Αλέξη Γαλακτίδης. Δεν πρόλαβε, αμέσως πρωί-πρωί πήγα και πήρα εγώ πρώτος τα δύο στιθάκια τα οποία θα χρειαστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να παρουσιάσουμε τα υλικά μας. Με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μου, του κυρίου Δημήτρη, θα με βοηθήσει να παρουσιάσω.
Όπως βλέπετε εδώ έχω την πρωτεΐνη μου, είναι το στήθος κοτόπουλο. Θα χρησιμοποιήσω 2 μανιτάρια. Θέλετε τώρα την επιλογή, την αφήνω σε εσάς το τι μανιτάρι θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Θα χρειαστώ μισό κρεμμύδι μια σκελίδα σκόρδο. Θα χρειαστούμε 4 φετούλες ζαμπών, είτε από ομοπλάτη, είτε αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και από κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Θα συνεχίσουμε τις ταγιατέλες φυσικά που είναι το συνοδευτικό μας και θα περάσουμε στο τριμμένο μας το ανάμεικτο κασέρι, γκούντα και έμερδαλα. Θα χρειαστώ λίγο κρέμα γάλακτος, γάλα και πράσινη κόκκινη πιπεριά, μία ντοματούλα, ένα καρότο και ένα κολοκυθάκι το οποίο θα το τρίψω στο ρεντέ. Θα σας πω και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας εξηγήσω γιατί. Από space, θα χρησιμοποιήσω φυσικά το αλάτι, το πιπέρι, δεν το λέω. Έχουμε την κόκκινη την πιπεριά, έχουμε λίγο κουρκουμά και κάρι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να δώσετε περισσότερο άρωμα, γιατί όπως ξέρουμε ο κουρκουμάς είναι, θα έλεγα, δεν έχει γεύση, δίνει χρώμα και έχει άλλες ιδιότητες και δίνει και, θα έλεγα, κάποιες ουσίες τις οποίες βοηθάει περισσότερο την υγεία μας. Θα χρειαστώ το κύμινο και φυσικά λίγο κονιάκ. Αν θέλετε και κρασί λευκό ή κόκκινο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το κονιάκ γιατί δεν θέλω να αλλάξει ο χρωματισμός από τη σάλτσα την οποία θα προετοιμάσουμε στο σκαροτήγανο, όπως είπαμε. Λοιπόν, είπαμε, τα παρουσίασα όλα, τα είπα, τι να πω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε εδώ, έχω μία κατσαρόλα στο οποίο βράζει το νεράκι μου. Αυτό που θα κάνω, θα αλατίσω και αμέσως θα προσθέσω τις ταλιατέλες μου μέσα. Αφού πάρει βράση, είναι πολύ σημαντικό αυτό να σας τονίσω, αφού πάρει βράση το νερό, καλά είναι να χαμηλώσει τη θερμοκρασία, γιατί τις ταλιατέλες δεν θέλουμε να κοχλάζει το νερό. Θέλουμε μια θερμοκρασία οποία να είναι μεταξύ 100-110 βαθμοί, για να μπορέσει να ψηθεί ωραία, να βράσει δηλαδή το ζυμαρικό μας. Γιατί είπαμε η ταλιατέλα είναι ένα ιδιαίτερο ζυμαρικό και πρέπει να έχουμε, να δείξουμε ευλάβεια, να δείξουμε σεβασμό και να μαγειρέψουμε έτσι όπως αρμόζει. Άλλωστε περιγράφεται και επάνω σε κάθε συσκευασία. Λοιπόν, θα περάσω αμέσως αφού αλατίσαμε. Προσθέσαμε, ναι, είμαι εδώ να δώσω λίγο θερμοκρασία, Δημήτρη, ακόμα, θα με δώσει το χρόνο. Ωραία. Είναι και καινούργια η αιστεία, πρέπει τώρα να... Ωραία. Εδώ είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, θα κρατήσεις περίπου 6 με 7 λεπτά. Δηλαδή, όχι κάτι από 6, ούτε πάνω από 7. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με την πρωτεΐνη μου, να το πάρω κοντά. Θα παρασκευάσουμε παράλληλα, κυρίες και κύριοι, τη συνταγή μας, γιατί δεν είναι να περιμένουν να γίνουν πρώτα τα μακαρόνια και μετά, δηλαδή η ταλιατέλα και μετά να προχωρήσουμε στη δεύτερη Παρασκευή. Ταυτόχρονα, έχετε μια εστία με 4 μάτια στο σπίτι, χρησιμοποιήστε τα 2 και πιστέψτε με, δεν θα κάνετε και λάθος. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο, στο χωριό μου τα λέμε μπαμπάτσικα εμείς αυτά, θα τα κόψω στη μέση. Θα τα ανοίξω δηλαδή, όπως βλέπετε. Καλά είναι αν έχετε ένα ξύλο κοπής, να βάλετε κάτι, μια επιφάνεια άλλη ή οτιδήποτε. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρήκα κάτι άλλο και χρησιμοποίησα λίγο ζελοφάν με λίγο χαρτί για να μην κόβοντας τα άλλα τα υλικά, για να μην πάρουν μυρωδιές. Λοιπόν, θα κόψω και το δεύτερο. Πρέπει να προσέχουμε αυτά τα μαχαίρια, γιατί είναι πραγματικά πολύ κοφτερά. Λοιπόν, και η πρωτεΐνη μας, όπως βλέπετε εδώ, είναι έτοιμη. Δηλαδή, με 2 στήθη μπορούμε, από κοτόπουλο, μπορούμε να μαγειρέψουμε για 4 άτομα. Η συνταγή αυτή δεν ξεπερνάει, κυρίες και κύριοι, τα 5 ευρώ. Είναι οικονομική, είναι υγιεινή
Και πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, είναι νοστιμή. Λοιπόν, έχω τέσσερις φέτες μπέικον, ομοπλάτη, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσω αργότερα. Οπότε, αυτό που μου απομένει τώρα είναι να πάω στην πρώτη μου και να δώσω θερμοκρασία. Θα δυσκολευτώ εδώ πολύ στην αρχή, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και θα προσθέσω λίγο, μα πολύ λίγο ελαιόλαδο, κύριοι. Λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Δεν χρειάζεται καν να πάρει θερμοκρασία, ήδη εγώ το έχω δώσει και θα προσθέσω το στήθος κοτόπουλο μέσα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Λίγο χαρτάκι, σκουπίζω με τα μαχαίρια. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα. Κρατήσαμε χρόνο, έτσι, για τις ταλιατέλες. Μπράβο. Μπλάντεν, κρατήσαμε. Κρατήσαμε, έτσι. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να προετοιμάσουμε τα υλικά τα οποία θα προσθέσουμε, αφού ψηθεί η πρωτεΐνη μας, τα υλικά τα οποία θα προσθέσουμε μέσα με τη σειρά, φυσικά. Και κάποιο λάθος να κάνετε και να προσθέσετε κάποιο υλικό που δεν έπρεπε να μπει και μπει λίγο αργότερα, μην νομίζετε ότι θα κάνετε λάθος. Εδώ σοτάρουμε τα πάντα και η τραγανότητα και αυτό που πρέπει, δηλαδή η ουσία θα είναι πάντα ίδια, γιατί όπως είπαμε στο τέλος θα βαφτίσουμε τις ταλιατέλες μέσα στην υπέροχη αυτή η σάλτσα από όλα τα αρώματα, από τα λαχανικά και από την πρωτεΐνη μας και τα γαλακτοκομικά τα οποία θα προσθέσουμε μετά μέσα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μετά θα γίνουν μια ωραία σάλτσα και με αυτή τη σάλτσα θα προσθέσουμε μετά τα ζυμαρικά μας μέσα και να είστε σίγουροι, αφού τελειοποιηθεί η συνταγή μας, να ξέρετε ότι σε 2-3 λεπτά θα έχετε φάει κιόλας. Λοιπόν, χρόνο να αρχίσω να προετοιμάζω. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτό που χρειάζομαι τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μπολ. Και να δείτε πώς θα προετοιμάσουμε τα υλικά. Άρα, τι θα πάρω τώρα, θα πάρω να τρίψω το καροτάκι. Δεν πειράζει που πιτσιλάει δεξιά-αριστερά, έτσι. Μαγειρεύουμε απλά, λέγεται η εκπομπή. Έτσι, δεν δίνουμε εξετάσεις. Λοιπόν, καροτάκι έφυγε στη γωνία. Γυρνάμε τον μπολ μας από την άλλη πλευρά και εδώ είναι το μυστικό, κυρίες και κύριοι, ότι πρέπει να τρίψουμε όλα τα υλικά μας. Θα τρίψουμε και το κολοκυθάκι μας. Μήπως έχει ζέστα εδώ μέσα, έχω νευρικότητα, είναι πρώτη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να με συγχωρήσετε. Πραγματικά, αν έχω κάποια νευρικότητα, είναι το ότι μόλις ξεκίνησε η εκπομπούλα μας αυτή και πρέπει να δείξετε και λίγο κατανόηση. Λοιπόν, έχω τρίψει το καρότο και, και το κολοκυθάκι μας. Αυτό που θα χρειαστώ τώρα είναι να πάρω αυτή τη τσιπίδα. Ωραία, να πάρω αυτήν. Όπως βλέπετε, δεν έχω προσθέσει απολύτως τίποτα, κανένα space επάνω στην πρωτεΐνη μας, δεν ήρθε η ώρα. Το αλάτι, όπως ξέρουμε, σκληραίνει κάπως την πρωτεΐνη. Γι' αυτό θα προσέξω πάρα πολύ και εσείς ειδικά να μην προσθέσετε. Τα space θα βγει η ώρα που θα τα προσθέσουμε. Αυτό τώρα που θα κάνω είναι να προετοιμάσω όλα μου τα υλικά και να δείτε πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, και θα τα κόψω όλα σε πάρα πολύ ψηλό μισό φέγγαρο. Έχει μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι, γιατί η συνταγή αυτή είναι, ειδικά τα ζυμαρικά, είναι κάπως, δεν θα τα πω μυστήρια, θα τα πω είναι κάπως, ανήκουν σε μια κατηγορία που πρέπει πραγματικά τα υλικά να προσέξουμε πώς θα τα κόψουμε και πώς θα τα προσθέσουμε μέσα στο τηγάνι μας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και στο δεύτερο. Όπως βλέπετε εδώ, το πιάσανε τα αρώματα. Ναι.
Γελάς, Δημήτρη. Ωραία. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρωματισμό τώρα εδώ στο ξύλο κοπής. Εδώ. Τα λαχανικά μου τα έχω προμηθευτεί από το Γιώτη, αυτό το υπέροχο μανάδικο. Δαγκυρίες, ποια οδός είναι εκεί απέναντι από τον Άγιο Νικόλα? Ναι, απέναντι από τον Άγιο Νικόλα. Λοιπόν, είναι φανταστικά μοσχοβολάνε, έτσι. Λοιπόν, κόψαμε και την πράσινη την πιπεριά μας. Τώρα, εσείς στο σπίτι, κυρίες και κύριοι, μην προσπαθείτε να κόψετε και θα έλεγα να μιμηθείτε εμένα πώς κόβω τα λαχανικά και πώς τα φτιάχνω σιγά σιγά. Τα μαχαίρια είναι πάντα επικίνδυνα, θα θέλουμε όλα μας τα άκρα, έτσι, τα δάχτυλά μας, τα χρειαζόμαστε. Γι' αυτό όσο μπορείτε μεγαλύτερο σεβασμό να δείχνουμε, είπαμε, και στα υλικά φυσικά, αλλά και στα που, στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, κόκκινη πράσινη πιπεριά, καρότο και έχουμε και τι είπαμε, και το κολοκυθάκι, το οποίο θα χρειαστώ, εδώ είμαστε, το οποίο θα τα προσθέσω, το κολοκυθάκι και καρότο πρώτο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μισό κρεμμύδι, όπως είπαμε, και το κρεμμύδι, είπαμε, θα το κόψουμε σε ψηλό καρεδάκι. Ήταν τεράστια, κυρίες και κύριοι, τα κρεμμύδια, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω το μισό. Εσείς χρησιμοποιήστε ολόκληρο. Λοιπόν, και το σκόρδο, είπαμε, θα το προσθέσουμε μετά. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε μια πάρα πολύ ωραία φάση. Θέλω να σας δείξω ότι πραγματικά, να πάρω τη τσιπίδα μου, θέλουμε αυτό το θωράκισμα στην πρωτεΐνη μας. Γιατί είναι και αυτό που θα το αναδείξει και αργότερα στο πιάτο μας. Χρειαζόμαστε πολύ πολύ καλό θωράκισμα. Λάθος δεν μπορείτε να κάνετε, γιατί αφού το θωρακίσουμε, είπαμε, θα πάρει μία βράση μέσα στα λαχανικά τα οποία θα προσθέσουμε, και τι θα κάνει άλλο, θα προσθέσουμε και υγρά φυσικά μέσα. Λοιπόν, ήρθε το σημείο να μπορέσω να προσθέσω πια το κολοκυθάκι μας και το καρότο μας. Λοιπόν, προσθέτω το καρότο και το κολοκυθάκι ταυτόχρονα. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο που έριξα αυτά τα δύο ζουμερά λαχανικά, θα δώσουν την απαραίτητη υγρασία που χρειάζομαι μέσα στο σκαροτήγανο. Το σκαροτήγανο είναι μια κατηγορία μόνο του, θα έλεγα. Μπορούμε να μαγειρέψουμε υπέροχα πράγματα. Όπως βλέπετε κι εσείς, με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μου, θα δείτε ότι πραγματικά ήδη άρχισαν να αφήνουν την υγρασία τους μέσα, Δημήτρη, έτσι. Για να βοηθάμε έτσι τον κόσμο λίγο, να βλέπει ότι πραγματικά εδώ μαγειρεύουμε απλά νόστιμα, αλλά όχι... φανταστικό πλάνο, μπράβο. Ωραία. Θα κονίσω λίγο. Θα ρίξω τώρα, πώς να βοηθήσω, ας βοηθήσω έτσι. Κρεμμύδι σκόρδο, είπα, είναι πολύ πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Δεν το θέλουμε σοταρισμένο, δεν το θέλουμε καραμελωμένο. Γιατί αν καραμελώσει και πάρει αυτό και αφήσει τα ζάχαρα αυτά τα οποία περιέχει, όπως ξέρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο που περιέχουν πάρα πολλά ζάχαρα, και αρχίζουν να καίγονται μέσα στο τηγάνι μας, θα μας αλλάξει όλη τη γεύση, και αυτό φυσικά δεν το θέλουμε. Γι' αυτό και προσθέτουμε τελευταία πια το κρεμμύδι και το σκόρδο, ακριβώς. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, θα προσθέσω και το κρεμμυδάκι μας, είπαμε τώρα, αφού έχει γίνει, είναι μια καταπληκτική, μοναδική συνταγή.
τελείως διαφορετικά φτιαγμένη. Γιατί, είπαμε θέλω να την κάνουμε υγιεινή. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αφού προσθέσαμε όλα μας τα υλικά μας μέσα, να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο μας break, στο πρώτο μας διαφημιστικό και επιστρέφοντας να αρχίζουμε να ρίχνουμε τη δεύτερη φάση, τα οποία είναι τα space και τα γαλακτοκομικά μέσα σε αυτό το υπέροχο φαγητό που ετοιμάζουμε σήμερα για σας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να αφαιρέσω τις ταλιατέλες από την κατσαρόλα. Χρειαζόμαστε φυσικά εδώ ένα σιπ, θα έλεγα, για να μπορέσουμε να στραγγίξουμε τις ταλιατέλες μας. Ωραία, την κατσαρόλα τη βάζουμε στην άκρη. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, που έχει μεγάλη σημασία, είναι στα ζυμαρικά μας πάντα δεν τα περνάμε κάτω από τη βρύση με νερό. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο. Λίγο ελαιόλαδο, κυρίες και κύριοι, σημαντικό, ανακατεύουμε και έτσι έχουμε, δίνουμε τη δυνατότητα στα ζυμαρικά πρώτον να σταματήσει η βράση και δεύτερον φυσικά όπως κρυώνουνε να μην κολλήσουνε το ένα με το άλλο. Αν πάθουμε κάτι τέτοιο, όχι ότι θα γίνει η μεγάλη καταστροφή και ότι θα χαλάσουμε το μενού μας. Απλούστατα, μετά πρέπει να τα προσθέσουμε μέσα, σε πολλή υγρασία μέσα στο τηγάνι μας, για να μπορέσουμε να τα δώσουμε τη δυνατότητα να ξεκολλήσουν. Με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα, δεν θα έχετε πρόβλημα να κολλήσει το ένα με το άλλο και θα το δείτε και από μόνοι σας. Λοιπόν, έχουμε προσθέσει, όπως είπαμε εδώ, όλα μας τα λαχανικά και τελευταία, κυρίες και κύριοι, θα προσθέσουμε πιο το μανιτάρι. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, το μανιτάρι έχει πάρα πολύ υγρασία. Είναι ένα ιδιαίτερο και πολύ νόστιμο υλικό, αλλά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν πρέπει να το προσθέτουμε πρώτο στα φαγητά μας, γιατί όπως είπαμε, όσο θερμαίνεται, τόσο χάνει η υγρασία, χάνει την τραγανότητα και χάνει και τις ιδιότητες του φυσικά. Καλό είναι έτσι λίγο να κρυτσινίζει στο δοντάκι μας. Οπότε, κόβω τα κουτσανάκια και επειδή θέλουμε έτσι να είναι ζωντανά μέσα στο φαγητό μας, στο τηγάνι μας, θα τα κόψω και αυτά σε μισό φέγγαρο. Εκτός το κρεμμύδι που το κόψαμε σε καρέ, όλα τα άλλα τα υλικά τα κόβουμε σε μισό φέγγαρο. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τα κόψιματα. Λοιπόν, προσθέτω και το μανιτάρι. Ωραία. Και τελευταία, είπαμε, Δημήτρη, θα προσθέσουμε την ομοπλάτη μας. Ωραία. Θερμοκρασία έχουμε πάρα 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 πολύ καλή. Θα δώσω λίγο θερμοκρασία ακόμα. Για το λόγο, κυρίες και κύριοι, ότι θα ρίξω αλκοόλ τώρα μέσα. Θα σβήσω το φαγητό μας με αλκοόλ. Και συγκεκριμένα έχω ένα πάρα πολύ καλό κονιάκ. Δεσμεύομαι, δεν μπορώ να πω τι κονιάκ είναι. Απλούστατα, πρέπει να δώσω μεγάλη θερμοκρασία ώστε να δώσω τη δυνατότητα να εξατμιστεί η αλκοόλ και να κρατήσω αυτά που περιέχει φυσικά το κονιάκ. Έχει τανίνες, έχει πολυφενόλες, έχει αρώματα. Αυτά χρειαζόμαστε και δεν χρειαζόμαστε την αλκοόλ. Οπότε, δίνω τέρμα θερμοκρασία, το βλέπετε και εσείς από μόνοι σας ότι δουλεύει σωστά. Πω, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Λοιπόν, είπαμε, χρειαζόμαστε την αλκοόλ μας. Είναι ο ήχος που λατρεύω. Και έχει φοβερά αρώματα, Ναι, και το κονιάκι είναι πάρα πολύ καλό. Το μανιτάρι, είπαμε, δεν το χρειαζόμαστε. Ό,τι δεν χρειαζόμαστε, αποσύρουμε. Το επόμενο υλικό είναι, είπαμε τώρα, αφού σοταριστήκανε, είπαμε, τα λαχανικά μας όλα, προσθέσαμε και το μανιτάρι, θα προσθέσουμε τώρα την κρέμα γάλακτος, περίπου 100-120 ml.
στην άκρη και αυτό. Και ταυτόχρονα θα προσθέσουμε και το γαλατάκι μας. Εδώ προσθέσαμε μία την κρέμα γάλακτος, η οποία περιέχει λιπαρά. Περίπου 20-22% είναι τα λιπαρά. Γι' αυτό έχω μοιράσει την, τα γαλακτοκομικά αυτά με γάλα και κρέμα γαλάκτος, ώστε να κατεβάσω τα λιπαρά και να δώσω φυσικά περισσότερη, θα έλεγα, ισορροπία μέσα στο φαγητό μας. Λοιπόν, τέλεια. Όπως βλέπετε, εδώ παίρνει μια καταπληκτική βράση. Εδώ θα τα γυρίσω τώρα λίγο. Πολύ σημαντικό είναι, κυρίες και κύριοι, ξέχασα να το τονίσω, ότι από τα ζυμαρικά μας κρατάμε λίγο από την υγρασία, γιατί περιέχει άμυλο, και αντί να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο υλικό, θα έλεγα ένα corn flour ή αλεύρι, για να δέσουμε την σάλτσα μας, θα χρησιμοποιήσουμε λίγο από το ζωμό, από το νερό δηλαδή, από τα ζυμαρικά, και έτσι θα έχουμε ένα φανταστικό δέσιμο, θα έλεγα, Δημήτρη, στο φαγητό μας, στη σάλτσα μας δηλαδή. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Τελευταίο υλικό, ό,τι έχει σχέση από πρωτεΐνη, θα προσθέσουμε την ομοπλάτη. Θα την κόψουμε έτσι σε ωραίες λωρίδες. Τέλεια. Να βιαστώ λίγο, ε. Ωραία. Προσθέτουμε. Και όπως είπα, εγώ κράτησα. Θα τα αφήσω εδώ. Θα χρειαστώ λίγο, όπως είπαμε, από την υγρασία. Δεν πειράζει, θα το χρησιμοποιήσω έτσι, σαν να είμαστε στο σπίτι μας, έτσι. Για να δώσω τη δυνατότητα. Περίπου 50-60 ml. Θα χαμηλώσω θερμοκρασία. Είμαστε εδώ. Περίπου στο 6 με 7. Και θα αφήσουμε να σιγοβράσει, να μπλασαριστούν, θα έλεγα, τα όλα μας τα υλικά. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο, γυρνάω. Πω, είναι τέλειο. Για περίπου, είπαμε, 5 με 7 λεπτά και θα προσθέσουμε φυσικά τις ταλιατέλες μας μέσα. Τελευταία θα προσθέσουμε το κασέρι. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο παρασύνθημα. Το παρασύνθημα είναι, Δημήτρη, να προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας μέσα. Και θα προσθέσω λίγο κείμενο. Έφυγε. Θα χρειαστούμε τον κουρκουμά που είπαμε. Μην το φοβάστε, θα δώσετε ένα ωραίο χρωματισμό και θα φέρει και πολλές ισορροπίες μέσα στο φαγητό μας. Λοιπόν, εγώ θα το ρίξω όλο. Είναι περίπου 2 πρέζες. Να παίξουμε τώρα με τα χρώματα. Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγο γλυκιά πάπρικα. Όχι καπνιστή. Και το μπαχαρικό, το οποίο είναι τελευταία πάρα πολύ in και πραγματικά αξίζει, εγώ το γνωρίζω πάνω από 30 χρόνια, είναι το εστραγόν. Το εστραγόν είναι ένα φανταστικό αρωματικό βότανο, το οποίο πραγματικά δίνει, εκτοξεύει ειδικά τέτοια φαγητά, μακαρονάδες, ακόμα και γκιουβέτσια. Λοιπόν, να κατεβάσω και πάμε τώρα αυτά τα οποία έχω στο μπαχτσέ μου. Ήδη έχει δώσει ένα άλλο άρωμα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο μπαχτσέ μας. Αυτό που θα χρειαστώ τώρα εγώ είναι λίγο φρέσκο θυμάρι. Θα πρασινίσει έτσι και λίγο μέσα. Προσέξτε τα κλωναράκια, μην τα προσθέτετε μέσα. 1-1,5 κλωναράκι, γιατί δεν θέλουμε. Θέλουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Δεν πρέπει δηλαδή να υπερτερεί το εστραγόν ή να υπερτερεί το θυμάρι. Πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες. Να γευόμαστε αυτά που έχουμε μέσα, αλλά πραγματικά
να μην υπερτερεί το ένα αρωματικό από το άλλο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στα μπαχαρικά και στα αρωματικά φυτά να προσέχουμε πώς τα προστέλνουμε μέσα. Καλά το είπα. Πώς τα προσέχουμε μέσα. Λοιπόν, και θα πάρω και λίγη φρέσκη ρίγανη, κυρίες και κύριοι, εδώ, και θα ρίξω... Πω, μοσχοβολάει. Μερικά φιλαράκια, τα οποία θα τα ψιλοκόψω. Ωραία. Θα περάσω μία-δύο φορές. Όχι ότι πρέπει να είναι στο ίδιο μέγεθος κομμένα, αλλά απλούστατα να είναι ακανόνιστα, αλλά λίγο κανονικά. Καλά το είπα. Έτσι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, προσθέτουμε και τη ρίγανη μέσα και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Βλέπεις τι ωραίο αρχίζουν και δένουν τώρα όλα τελικά μέσα. Λοιπόν, εδώ τώρα για να φτάσω στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να δώσω τη δυνατότητα, επειδή είπαμε το σκάρο τίγανο είναι λίγο μικρούτσικο για μένα, αφού προσθέσω τώρα το πιπέρι και το αλάτι μέσα φυσικά, θα περάσω λίγο στα πλάγια την πρωτεΐνη μας, για να δώσω τη δυνατότητα τα ζυμαρικά τα οποία θα προσθέσω μέσα, να πάρουν αυτό να γίνει μια σωστή αλαμπούρα, τη λέμε εμείς στην γλώσσα μας, στη μαγειρική, να γίνει μια σωστή αλαμπούρα με λίγα λόγια που λέμε, για να μπορέσει να δουλέψει και να απορροφηθούν και να ανταλλάξουν φυσικά τις γεύσεις και να πάρει και την ανάλογη υφή. Λοιπόν, το πιπεράκι μας είπαμε να προσθέσουμε μέσα. Τώρα, μην το λυπάστε, ρίξτε πιπεράκι. Και φυσικά, το αλατάκι. Προσέχουμε. Αλλά αν χρησιμοποιήσετε παρμιζάνα, η οποία ξέρουμε ότι είναι, ή κεφαλοτήρι, το κασέρι, το τυρί το αφήνω στην κρίση σας. Αν χρησιμοποιήσετε, να προσέξετε με το αλάτι, γιατί αν ξεφύγει, είναι αλμυρό. Αυτά τα δύο τυροκομικά είναι αλμυρά. Άρα να προσέξετε με το αλάτι να μην χαλάσει η συνταγή σας. Λοιπόν, πάει και αυτό στη γωνία. Και αυτό που είπα θα κάνω. Εγώ έχω ένα-δύο λεπτά ακόμα χρόνο, Δημήτρη. Μήπως θέλεις να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό πριν προσθέσω τα ζυμαρικά. Για να προσθέσω τα ζυμαρικά. Διαφημιστικό. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, για να μπορέσω να σας δείξω ακριβώς πώς μπορούμε να προσθέσουμε τα ζυμαρικά μας μέσα και πώς ακριβώς θα τα προσθέσουμε, να περάσουμε στο γρήγορο διαφημιστικό. Πολύ γρήγορο πρέπει να είναι, έτσι. Για να έχουμε όλο τον χρόνο μετά, κυρίες και κύριοι, να τελειοποιήσουμε τη συνταγή και να στήσουμε και σε λίγο θα φάμε κιόλας. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό και πιστεύω. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, από το διαφημιστικό μας. Όπως βλέπετε εδώ, εγώ δουλεύω. Μπορεί τα παιδιά να ξεκουράστηκαν κάπως, αλλά εγώ εδώ δουλεύω πραγματικά. Όπως είπα και προηγουμένως, σας λέω, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό εάν το σκεύος σας είναι μικρό. Θα μπορούσα να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία να χρησιμοποιήσω ένα δεύτερο τηγάνι. Αλλά σας τόνισα από την αρχή ότι σημαντικό είναι ότι εγώ δεν τα θέλουμε εγώ. Είναι λίγο εγωιστικό. Δεν θέλουμε να είναι σοταρισμένα τα υλικά μας, τα θέλουμε να είναι αχνισμένα. Μέσα που? Μέσα στα αρώματα και τις γεύσεις φυσικά που μας άφησε η πρωτεΐνη μας, μέσα το κοτόπουλο, δηλαδή το στήθος, και αφού έχουμε προσθέσει όλα, τα φτιάξαμε έναν φανταστικό, πάλι θα τονίσω αυτό το ωραίο, στο χωριό μας το λέμε αχταρμά, αν θέλετε, και δεν το καταλαβαίνετε, είναι ένα ανακάτωμα που λέμε, και θα προχωρήσω στο τελευταίο στάδιο φυσικά, το οποίο είναι, όπως σας υποσχέθηκα, έχω εδώ τις ταλιατέλες μου, με τη βοήθεια του προφέτη μου φυσικά θα δείξω τι δουλειά έκανε, κυρίες και κύριοι, ποιο, το ελαιόλαδο το οποίο προσθέσαμε μέσα. Δείτε, βλέπετε, δηλαδή είναι μία απλή κίνηση που πολλοί δεν τη λένε φυσικά, αφήνουν τον κόσμο να πειραματίζεται μόνος του
Και φυσικά να κάνει και να ξανακάνει τα λάθη και φυσικά να χρηστεύει και τα υλικά τα οποία θέλουμε να μαγειρέψουμε. Εδώ είπαμε, μαγειρεύουμε απλά, νόστιμα, υγιεινά, μα πάνω απ' όλα λέμε αυτά που πρέπει να κάνετε για να έχετε ένα σωστό αποτέλεσμα τέλος στο πιάτο σας. Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα, νομίζω έχει αφήσει όλα τα υγρά από κάτω, να μην κάνω... Θα χρησιμοποιήσω το χεράκι μου και ούτε τσιμπίδες, γαντάκι φοράω. Θα προσθέσω τα δύο πιατάκια τα οποία θα στήσουμε σήμερα, Δημήτρη, και θα φάμε εδώ. Ο Μπλάτεν λέει δεν τρώει. Δεν τρώμε, γιατί δεν τρώμε. Λοιπόν, θα προσθέσω εδώ, σίγουρα θα φάει, τις ταλιατέλες μου μέσα. Αυτές δεν τις χρειάζομαι. Και θα πάρω φυσικά τώρα την τσιμπίδα μου και θα κάνω έτσι, θα ανακατέψω και θα δείτε τι ωραία χρώματα θα πάρει από τα υλικά τα οποία έχουμε προσθέσει. Δες εδώ, βλέπεις. Δηλαδή, πραγματικά, κυρίες και κύριοι, έτσι μου έρχεται να ορμήξω στο τηγάνι και να τα... και να αρχίσω να τρώω από εδώ μέσα. Αλλά πρώτη εκπομπή είναι, πρέπει να προσέχω. Θα πούνε τι μπαμπούλας είναι αυτός. Τέλος πάντων, και τώρα, ήρθε το μυστικό μας. Το μυστικό που δεν είναι τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι, από το κασέρι τυρί, θα έλεγα, γιατί στην ορολογία τυριά λέγονται. Το κασέρι το σνομπάρουμε. Έχω, είπαμε, γκούτα και έμερταλα, ανακατεμένη. Είναι δύο πάρα πολύ... το έμερταλα είναι ένα τυρί το οποίο έχει χαμηλά ρυπαρά. Και η γκούντα έχει πολλά, έχει περίπου 45-48%. Εγώ έχω ένα 45%. Οπότε μισό-μισό, φέραμε μια ισορροπία στη μέση και έχουμε περίπου 30% λιπαρά. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε πράγματα παραπανίσια μέσα. Είπαμε υγιεινά πάνω απ' όλα. Θα προσθέσουμε λίγο κασεράκι μέσα. Και αμέσως, κυρίες και κύριοι, λίγο θα κρατήσω για τη γαρνιτούρα μου. Λοιπόν, θα κατεβάσω το σκαροτίγανο. Είμαστε έτοιμοι. Το κατεβάζω. Σβήνω, Δημήτρη. Και θα μου δώσει την ευκαιρία να πάμε σε μία γρήγορη καρτούλα, κυρίες και κύριοι, να δείτε όλα τα υλικά. Φυσικά θα αναλύσουμε και τη διαδικασία της, πώς εκτελέσαμε αυτή τη συνταγή. Θα πάμε σε μία γρήγορη καρτούλα. Θα καθαρίσω λίγο εδώ το χάος το οποίο έχω δημιουργήσει και θα στήσω δύο πανέμορφα ίδια, μάλλον όχι ίδια, χρωματιστά, ένα άσπρο και ένα πράσινο, θα έλεγα, χρώμα πιάτο και θα στήσουμε δύο διαφορετικά στισίματα, γιατί και το μάτι τρώει μαζί και θα δοκιμάσουμε, θα φάμε κιόλας. Πάμε γρήγορα στην καρτούλα μας και επιστρέφουμε για το στήσιμο των πιατών μας. Στήθος κοτόπουλο με ταλιατέλες αλλά κρέμ. 4 τεμάχια στήθος κοτόπουλο, 500 γραμμάρια ταλιατέλες, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 4 με 5 μανιτάρια, 4 φέτες προσούτο, 100 γραμμάρια γάλα 3,5% λιπαρά, 100 γραμμάρια παρμεζάνα, 50 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι, πιπέρι, κύμινο, μπαχάρι, ένα κρεμμύδι κομμένο καρέ, ένα κολοκυθάκι, 3 με 4 κλωναράκια μαϊντανό, 2 με 3 φύλλα δυόσμο, φρέσκο θυμάρι και δέντρο λίβανο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, από την καρτούλα μας. Όπως βλέπετε εδώ, έχει λιώσει και το κασεράκι. Δεν πειράζει, το λέω, δεν χρειαζόμαστε φλάνο. Δεν χρειαζόμαστε. Α, το έχουμε. Ωραία, έχει λιώσει το κασεράκι. Δεν με αφήνεις. Ποτέ δεν θα με προδώσεις. Λοιπόν, έχει λιώσει το κασεράκι μας, είναι έτοιμο, είναι πεντανόστιμο, κυρίες και κύριοι. Οφείλω να ομολογήσω ότι δοκίμασα πιο μπροστά, δεν άντεξα. Πάμε να στήσουμε τα πιατάκια μας. Λοιπόν, βγάζω. Μια ζωή είχα πρόβλημα με τις τσιμπίδες. Λοιπόν, εδώ, στη μέση. Θα στήσουμε δύο ίδια, να μην κάνουμε εδώ. Λοιπόν, δεύτερο. Τώρα, τη μερίδα την
καθορίζετε εσείς. Βλέπετε ότι έχει απορροφήσει όλα τα υγρά. Δεν είναι μια ζουμερή μακαρονάδα, κυρίες και κύριοι, απλή. Είναι μια μακαρονάδα την οποία πραγματικά μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, χωρίς πολλά υγρά. Αλλά είναι ζουμερή στην, στο, θα έλεγα, στην πυρουνιά σας θα είναι. Εδώ πρέπει να προσέχουμε. Δεν βρήκα άλλη. Εδώ θέλει μια ιδιαίτερη, ξέρεις. Ωραία. Αυτό επειδή τρως λίγο εσύ, Δημήτρη, θα σε βάλω εδώ το λίγο. Έτσι. Πολύ ωραία. Α, ακούσατε τη φωνή. Πω, είναι τέλεια, ε. Η φωνή το πιάτο. Το πιάτο εννοώ. Το πιάτο εννοώ. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, θα χρειαστώ ένα πυρουνάκι, το έχω εδώ, και το κουτάλι, για να μπορέσω, κυρίες και κύριοι, να στήσω την πρωτεΐνη μας. Λοιπόν, εδώ, ένα. Αυτό κάνει το κασέρι, άμα το προσέχεις, να το προσθέτεις μέσα, στο τηγάνι δηλαδή, σου κάνει λίγα... Ένα. Και ένα-δύο. Τώρα το έστησα γιατί θέλουμε την πρωτεΐνη να την έχουμε, έτσι. Λοιπόν, αυτό και αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Φεύγει. Και πάμε να στήσουμε εδώ λίγα ζουμάκια. Έχει πολυχρωμία, έχει νοστιμιά. Και πάνω απ' όλα είναι υγιεινή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στην άκρη και αυτό. Και αυτό τώρα που θα προσέξουμε είναι, επειδή προείπαμε το μάτι μαζί, θα κοιτάξουμε εδώ ορισμένα, παραλίγο να φύγω, ξέχασα ότι μετακινείται η κουζίνα μας. Θα ρίξουμε κασεράκι λίγο από πάνω, ή τυράκι, θα έλεγα, και εδώ. Ωραία. Και θα χρειαστούμε, κυρίες και κύριοι, φρεσκότατο δυόσμο, τον οποίο θα το... δύο φυλλαράκια. Θα το ψιλοκόψω για να μπορέσουμε, είπαμε, να... στολίσουμε το πιατάκι και φυσικά να δώσουμε και ένα, έτσι, μια σπιρτάδα με το δυόσμο, όχι πολύ. Να δώσουμε και μια σπιρτάδα με το δυόσμο, έτσι, μια δροσιά, θα έλεγα, στο στόμα μας. Φυσικά το άσπρο έχει περισσότερο τα παραμέντο, έτσι. Ωραία. Και κυρίες και κύριοι, αυτό που δεν λείπει ποτέ από την κουζίνα μας, ποιο είναι? Μερικές σταγόνες ελαιόλαδο. Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε ένα μαχαιροπύρωνο. Είναι η πιο απολαυστική στιγμή, θα έλεγα, της εκπομπής. Δεν θέλω να το χαλάσω, πραγματικά. Ας δοκιμάσω εδώ από το άσπρο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλουμε να δοκιμάσουμε την πρωτεΐνη και να σας δείξουμε ακριβώς τι κάναμε, κυρίες και κύριοι. Με τη βοήθεια, φυσικά, του κυρίου Δημήτρη, θα δείτε ότι έχουμε ένα άψογο ζουμερό αποτέλεσμα. Βλέπετε, είναι μαλακό, είναι ζουμερό. Εδώ πατάμε και πραγματικά βγάζει ζουμάκι μέσα. Και κατευθείαν το επόμενο είναι να... Πόρε, φίλε. Είναι φανταστικό. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, κάντε τη συνταγή. Θα δείτε ότι άλλη κατηγορία.
Κάντε τη συνταγή, κυρίες και κύριοι. Είναι μια απλή, όπως είδατε, σε λιγότερο από μια ώρα ετοιμάσαμε δύο φανταστικά πιάτα. Θα δείτε ότι είναι νόστιμη, υγιεινή, γρήγορη συνταγή, οικονομική πάνω απ' όλα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με αυτά τα λίγα που έχω πει. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά έτσι όλα τα παιδιά εδώ, τα οποία, όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά για να ετοιμάσουμε αυτή την εκπομπή, το μαγειρεύοντας απλά με τον Χρήστο Δελή φυσικά. Και θέλω να τα ευχαριστήσω γιατί πραγματικά 10 μέρες τώρα, στουντιακά εδώ, φώτα, κάμερες, προσθέταν, αφαιρέταν, δοκιμαστικά. Κάναμε 1000 μύρια, θα έλεγα, για να μπορέσουμε να στήσουμε φυσικά αυτή την καταπληκτική, θα έλεγα, εκπομπή για σας. Πιο πολύ φυσικά, όχι για να σας περάσουμε εμείς τη δικιά μας φιλοσοφία στην επαγγελική. Είπαμε, μαγειρεύουμε απλά νόστιμα υγιεινά, αλλά πιο πολύ να δώσουμε όθηση και στις νέες νοικοκυρές να μπορέσουν να μπουν στην κουζίνα και να πάρουν επιτέλους την απόφαση και να πούνε, ξέρεις, εμείς θα μαγειρεύσουμε σήμερα, ας μην είναι μια συνταγή του Δελή, αρκεί να μπουν μέσα στην κουζίνα και να δείξουν πραγματικά τις ικανότητες της. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Σας αγαπώ πολύ. Είμαι ο Χρήστος Δελή, μαγειρεύοντας απλά. Και φυσικά εδώ η σκηνοθέτης μου και το κοντρόλ μέσα. Σας αποχαιρετούμε. Πολλά φιλάκια. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.